Γεια σου. Αυτό το βίντεο έχει έναν τελείως διαφορετικό τίτλο. Ο λόγος ο οποίος το κάνω είναι για να μοιραστώ κάποιες σκέψεις με τον κόσμο που με παρακολουθεί. Χαζεύω στο YouTube εδώ και πολλά χρόνια, παρατηρώ βίντεο, παρατηρώ τι ανεβάζει ο κόσμος και παρατηρώ και τι αναζητά. Και ένα από αυτά τα οποία βλέπω τελευταία και με έχει εντυπωσιάσει είναι ότι πολλοίς κόσμος αναζητά το πώς θα κόψει τα μαλλιά του μόνος του. Πώς θα κουρέψει δηλαδή τα μαλλιά του μόνος του. Βλέπω λοιπόν κάτι τίτλους, πώς θα κουρέψω τα μαλλιά μου ίσια, πώς θα κουρέψω τα μαλλιά μου μόνη μου, πώς θα κόψω τα μαλλιά μου αντρικό κούρεμα, διάφορους τίτλους τέλος πάντων, οι οποίοι σκαρφίζει το καθένας, γιατί προφανώς και έχει αυτή την ανάγκη. Αυτό είναι μια ανάγκη την οποία θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Η πληροφορία ούτως ή άλλως διαδίδεται πολύ γρήγορα σήμερα, στην εποχή που ζούμε, και πάρα πολλές γυναίκες και πάρα πολλοί άντρες αναζητούν το να βρουν μια λύση, είτε γιατί δεν εμπιστεύονται, είτε γιατί δεν έχουν το χρόνο να το κάνουν, είτε γιατί δεν έχουν τα χρήματα ή τη διάθεση να διαθέσουν κάποιο κόμιστρο, τέλος πάντων κάποια χρήματα για αυτή την υπηρεσία. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω αυτό το βίντεο γιατί ήθελα να μοιραστώ τη δική μου γνώμη σχετικά. Και δεν θα μοιραστώ κάτι παραπάνω πέρα από αυτό το οποίο συζητάω καθημερινά με τις γυναίκες και τους άντρες που με εμπιστεύονται, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να το μοιραστώ. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε μία οπτική μέσα από έναν άνθρωπο που αγαπάω τη δουλειά μου, λατρεύω τη δουλειά μου. Ζω για να δουλεύω, δεν δουλεύω για να ζω, που σημαίνει ότι αν σταματήσω να κάνω αυτό το οποίο κάνω όλα αυτά τα χρόνια, σίγουρα δεν θα έχω την ίδια ικανοποίηση και την ίδια ευχαρίστηση, γιατί πραγματικά μέσα από την καρδιά μου δίνω όλο μου το είναι για να ενισχύσω αυτό που λέγεται κομμωτική, το να δημιουργώ ωραία μαλλιά, το να λύνω προβλήματα σε κάθε γυναίκα και σε κάθε άντρα που με πιστεύετε. Σκεφτόμουν λοιπόν, βλέποντας κάποια τέτοια βίντεο και βλέποντας κάποια fail από κάποια βίντεο του εξωτερικού, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη διαφορά του κουρεύω τα μαλλιά μου μόνος μου ή κουρεύω τα μαλλιά μου μόνη μου ή του κόβω τα μαλλιά μου, για να είναι πιο σωστό, κόβω τα μαλλιά μου μόνος μου ή μόνη μου με το δημιουργό στυλ. Και θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Ο γιος μου είναι 3 χρονών, ο Νικόλας, σε λίγους μήνες, και αν του δώσω ένα ψαλίδι να κόψει, σίγουρα θα μπορέσει να κόψει το οτιδήποτε. Θέλω λοιπόν να πω ότι όλοι μπορούμε να κόψουμε μαλλιά. Όλοι. Όλοι μπορούμε να πάρουμε ένα ψαλίδι και να κόψουμε τα μαλλιά του απέναντι, του δίπλα, του παιδιού μας, της μητέρας μας. Όλοι μπορούμε να πάρουμε ένα ψαλίδι για να αρχίσουμε να κόβουμε μαλλιά. Το θέμα είναι ότι εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό. Οι hair experts κάνουν κάτι διαφορετικό. Οι hair experts δημιουργούν στυλ. Και αυτό είναι το οποίο θέλω να δώσω έμφαση σήμερα, στο ότι δημιουργώντας στυλ, αλλάζεις την καθημερινότητα, αλλάζεις την εικόνα, αλλάζεις τον τρόπο τον οποίο βλέπουν τον άντρα και τη γυναίκα απέναντί τους οι υπόλοιποι. Και πιστέψτε με, ειδικά όταν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα στυλ συγκεκριμένο για πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά όταν αλλάξει στυλ κάποιος, η διαφορά είναι αισθητή. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για το καλό κούρεμα και λέω ότι το καλό κούρεμα, και το μοιράζομαι πάντα με τους ανθρώπους που με εμπιστεύονται, έχει 3 χαρακτηριστικά. Το καλό κούρεμα έχει μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, όταν έχεις κάνει ένα καλό κούρεμα, δεν χρειάζεται να το διορθώσεις. Όταν έχεις κάνει ένα καλό κούρεμα, όσο και να μακραίνει το μαλλί, τόσο πιο ωραίο γίνεται. Το δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο έχει, είναι ότι όλοι αναγνωρίζουν το καλό κούρεμα. Σε βλέπουν και λένε, είναι εξαιρετικό, σου ταιριάζει. Που σημαίνει ότι όταν έχεις κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό και σου ταιριάζει,
και αναγνωρίζεται, συνάδει ουσιαστικά με την εικόνα σου, είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει όλος ο κόσμος και σε επιβραβεύει γι' αυτό, ανανεώνει την εικόνα σου, φρεσκάρει την εικόνα σου και σίγουρα σε κάνει να δείχνεις πιο όμορφη ή πιο όμορφος. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι το αναγνωρίζουν αμέσως, αυτό που είπα και προηγουμένως. Οπότε τρία χαρακτηριστικά. Ένα, αναγνωρίζεται αμέσως το ωραίο κούρεμα. Δεύτερον, έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Και το τρίτο χαρακτηριστικό, μάλλον, είναι το ότι στρώνει μόνο του. Το καλό κούρεμα δεν χρειάζεται διόρθωση. Ό,τι και να κάνει, θα στρώσει. Είναι κάτι το οποίο βλέπαμε παλαιότερα, πολλά χρόνια πριν, και το συζητούσαμε με πολλούς συναδέλφους που λέγαμε ότι το κούρεμα μιλάει. Λέγαμε λοιπόν ότι το κούρεμα μιλάει γιατί έβλεπε μια γυναίκα η οποία περπατούσε, είχε μια πολύ ωραία κίνηση στα μαλλιά της ή ένα πολύ ωραίο στυλ στα μαλλιά της και αυτό λοιπόν σε οδηγούσε να πας και να ζητήσεις να τη ρωτήσεις που έχει αυτά τα ωραία μαλλιά. Γιατί πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό, κάτι εντυπωσιακό. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι επειδή βλέπω πάρα πολλές γυναίκες που έρχονται και μου λένε τα πείραξα λίγο μόνη μου ή έβαλα λίγο ψαλίδι ή κόντυνα λίγο αριστερά ή κόντυνα λίγο δεξιά. Προσπαθώντας να απενοχοποιήσουν σε εισαγωγικά τον εαυτό τους στο ότι παρενέβησαν στο να αλλάξουν ένα μήκος, να αλλάξουν ένα στυλ, να κόψουν ουσιαστικά τα μαλλιά τους για τους δικούς τους λόγους. Και αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι όταν κάποιος ο οποίος δεν είναι σχετικός με το αντικείμενο, δεν γνωρίζει πώς να δημιουργήσει στυλ στα μαλλιά, παίρνει ένα ψαλίδι και κόβει τα μαλλιά του, απλά αμέσως απενοχοποιείται. Μπορεί πιθανό να είχε μια κακή εμπειρία σε κάποιο κομμωτήριο, αμέσως απενοχοποιεί τον εαυτό του και θεωρεί ότι οκ, okay, δεν πειράζει, τουλάχιστον το έκανα μόνος μου. Κάτι το οποίο είναι, γελάω που το σκέφτομαι, είναι αστείο από τη μία. Από την άλλη όμως, αν κάτσεις και σκεφτείς ότι αν πλήρωνες για αυτό το λάθος εισαγωγικά το οποίο έχεις κάνει και μόνος σου, θα ήσουν πάρα πολύ δυσαρεστημένος ή πάρα πολύ τρομαγμένος, να το πω έτσι, από το αποτέλεσμα. Αλλά μόνο και μόνο επειδή το έκανες μόνος σου, απενοχοποιείσαι και λες: okay, εντάξει, το έκανα μόνος μου. Μπορώ να το αποδεχτώ σε εισαγωγικά. Βέβαια, δεν είναι λίγες φορές που έχουν έρθει άνθρωποι κλαίγοντας να διορθώσουμε λάθη τα οποία πραγματικά έχουν. Πώς να το πω. Έχουν καταστρέψει την εικόνα τους. Αυτό λοιπόν που θέλω να μοιραστώ στο να δημιουργήσουμε στυλ. Και είναι κάτι το οποίο συζητάω πολύ με τους ανθρώπους που με εμπιστεύονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στο ότι για να δημιουργήσεις στυλ πρέπει να έχεις μια γενικότερη αισθητική. Για να δημιουργήσεις στυλ πρέπει να μπορείς να αναγνωρίσεις το στυλ της κάθε γυναίκας, το ύφος της κάθε γυναίκας, τις δραστηριότητες που κάνει κάθε γυναίκα, το ποιες είναι οι υποχρεώσεις της στην καθημερινότητα. Τελείως διαφορετικές οι ανάγκες μιας γυναίκας η οποία πηγαίνει γυμναστήριο 6 φορές την εβδομάδα και δεν έχει παιδιά. Τελείως διαφορετικές οι ανάγκες μια γυναίκα η οποία είναι μέσα στο σπίτι με 3 παιδιά εγκλωβισμένη. Τελείως διαφορετικές οι ανάγκες μια γυναίκα η οποία έχει και σπίτι και δουλειά και παιδιά και πρέπει να τρέξει για όλα. Οπότε πρέπει να προσαρμόσεις, αν θέλεις, την πρακτικότητα από τη μία και από την άλλη να δημιουργήσεις και ένα στυλ. Οπότε η εξίσωση που δημιουργεί ένα χερέξπερ στο μυαλό του για να μπορέσει να δημιουργήσει μια γραμμή. Δεν είναι το κόβω μαλλιά ή τουλάχιστον έτσι δεν λειτουργώ εγώ. Γιατί μαλλιά μπορούν να κόψουν όλοι. Ο σκοπός λοιπόν είναι να μπορέσεις να κάνεις κάτι το οποίο να τη βολεύει στη δουλειά. Ο σκοπός είναι να μπορέσεις να κάνεις κάτι το οποίο να τη βολεύει, π.χ. αν γυμνάζεται, να μπορεί να απομονώσει τα μαλλιά της σε δεύτερο φόντο, να πιάσει τα μαλλιά της πίσω. Επίσης, αν κάνει μια δουλειά η οποία πρέπει να σκύβει το κεφάλι ψηλά, αν κάνεις κάποιες φράσεις οι οποίες είναι κοντές, πιθανόν να τη δυσκολεύουν. Οπότε πριν δημιουργήσουμε ένα στυλ σε κάθε γυναίκα. Πριν μιλήσουμε για προσωπολογία, πριν μιλήσουμε για body language, πριν μιλήσουμε για γενικότερα το τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να αναδείξει συνολικά την εικόνα μιας γυναίκας, θα πρέπει να μιλήσουμε για τα πρακτικά στοιχεία, για το ποια είναι η ίδια στην καθημερινότητα, να μπορέσουμε να τη γνωρίσουμε και γνωρίζοντάς τη, να μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε να λύσει τα προβλήματα στην καθημερινότητά της. Όλοι λοιπόν μπορούν να πάρουν ένα ψαλίδι και να κόψουν μαλλιά. Λίγοι μπορούν να δημιουργήσουν στυλ. Σκεφτείτε λοιπόν ότι μια γυναίκα η οποία θέλεις να δημιουργήσεις στυλ επάνω της, θα πρέπει η εικόνα η οποία θα επιλέξεις να δημιουργήσεις, θα πρέπει να συνάδει με τον επαγγελματικό της περίγυρο. Θα πρέπει να συνάδει με τα outfit τα οποία χρησιμοποιεί όταν βγαίνει έξω να πάει για ψώνια.
θα πρέπει να συνάδει με το ντύσιμο το οποίο κάνει όταν βγαίνει έξω και να, έχει, να μπορεί να ακολουθεί ουσιαστικά το στυλ της. Δεν μπορείς να πας να κάνεις π.χ. μια κοντή αφέλεια σε μια γυναίκα η οποία είναι εισαγγελέας με ένα μήκος 2 εκατοστών και επιλέγει να έχει ένα πολύ formal ντύσιμο, γιατί αυτό θα δείχνει ναι μεν πολύ έντονο χαρακτήρα, αλλά από την άλλη θα είναι μια εικόνα η οποία δεν θα είναι κοινώς συσσαγωγικά αποδεκτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατηγορούμε στους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν να έχουν χαρακτήρα, αλλά από την άλλη οφείλουμε ως hair experts να διασφαλίσουμε το σύνολο της εικόνας να είναι μοναδικό. Και φέρνω ένα παράδειγμα, το οποίο χρησιμοποιώ συχνά, σχετικά με το τι μπορεί να φορέσει ένας άντρας και τι μπορεί να φορέσει μια γυναίκα. Και φέρω ένα παράδειγμα με τους μόδιστους, με τους μοντελίστ, ανθρώπους οι οποίοι σχεδιάζουν ρούχα, δημιουργούν ρούχα. Ο hair expert λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι να μπορεί να κρύβει τα ευαίσθητα χαρακτηριστικά σε ένα πρόσωπο μιας γυναίκας και να αναδεικνύει τα όμορφα. Να μπορεί ουσιαστικά να δημιουργεί μια tailor-made γραμμή, ένα tailor-made στυλ, το οποίο να είναι δομημένο πάνω στο πρόσωπο της κάθε γυναίκας, έτσι ώστε να μπορεί να αναδείξει τον καλύτερο εαυτό της, την καλύτερη εικόνα της. Το λάθος το οποίο κάνουν πολλοί είναι ότι εμπνέονται από κάποιες σχολές στο εξωτερικό, δουλεύουν γραμμές, προσωπική μου εκτίμηση πάντα, δουλεύουν γραμμές οι οποίες είναι πολύ φουτουριστικές, οι οποίες δεν ταιριάζουν σε όλα τα στυλ, και δεν μπορούν να αφομοιωθούν στο 100% στην κοινωνία, στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα να προσπαθούμε να βγάλουμε τη δημιουργικότητά μας από τη μία, αλλά από την άλλη να μην υπολογίζουμε το παράγοντα άνθρωπο. Έτσι λοιπόν μου ήρθε προχτές μία κυρία από το Φάληρο, στο Χαλάνδρι, για να της κάνουμε consulting, να της κάνουμε συμβουλευτική. Συμβουλευτική γιατί είχε κάνει μία επίσκεψη σε ένα κομμωτήριο, ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένη και είχε τη διάθεση να επαναφέρει το στυλ της, γιατί πραγματικά αυτό το οποίο είχε κάνει την είχε πληγώσει, την είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ και το είχε πληρώσει και πολύ ακριβό μάλιστα. Λοιπόν, και μπήκα σε μια διαδικασία να τη ρωτήσω με τι κριτήρια επέλεξε τον κομωτή της, με τι κριτήρια πήγε. Μου λέει, κούρευε μια φίλη μου, μου είπε ότι είναι καλός και πήγα να δοκιμάσω. Και επίσης τη ρώτησα και με τι κριτήρια αξιολόγησε τη δική μου. Με τι κριτήρια επέλεξε εμένα. Μου είπε ότι διάβασε λοιπόν σχόλια για τη δουλειά μας στο διαδίκτυο, είδε πολλά από τα βίντεο τα οποία δημιουργούμε και αισθάνθηκε ότι είχε μπει λίγο στον χώρο μας, ότι είχε γνωρίσει ουσιαστικά λίγο την ομάδα, είχε δει λίγο τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας και αποφάσισε αυτή η γυναίκα να εμπιστευτεί ανθρώπους οι οποίοι είναι εξωστρεφείς, δείχνουν τη δουλειά τους, μοιράζονται ουσιαστικά τη τεχνογνωσία τους, γιατί απλά η προηγούμενη επιλογή της την έκανε να απογοητευτεί. Σκοπός λοιπόν δεν είναι να κόβουμε μαλλιά. Σκοπός είναι να δημιουργούμε στυλ. Για να δημιουργήσουμε στυλ θα πρέπει να συνεργαστούμε με την εκάστοτε γυναίκα, θα πρέπει να μπορέσουμε να αφουγκραστούμε τις δικές της επιθυμίες και μέσα από το body language, μέσα από τη γλώσσα του σώματος, να μπορέσουμε να εκμεύσουμε ποια είναι αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία η κάθε γυναίκα και ο κάθε άντρας έχει τη διάθεση, επιλέγει να κάνει, αλλά δεν μπορεί να τα μεταφέρει στον κομωτή του. Και το λέω γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τεχνική ορολογία να μπορέσουν να μεταφέρουν σε τι μοίρες πρέπει να κόψουμε τα μαλλιά, αν θα χρειάζεται να έχει ένα blunt cutting στο κάτω μέρος. Κάθε γυναίκα λοιπόν και κάθε άντρας έχει τη διάθεση απλά να έχει ωραία μαλλιά. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το δείξει μια γυναίκα και ένας άντρας αυτό από τη γλώσσα του σώματος. Πολύ εύκολα λοιπόν αναγνωρίζετε όλοι ότι όταν εγώ κάνω τα μαλλιά μου προς τα πίσω, πάει να πει ότι για κάποιο λόγο με ενοχλούν ή θέλω περισσότερο όγκο και θέλω να πάνε σε δεύτερο φόντο. Έτσι λοιπόν με πολύ απλές κινήσεις, με μια πιο εξελιγμένη λογική, με μια διαφορετική. Με ένα διαφορετικό άκουσμα, με ένα οπτικό άκουσμα ουσιαστικά μέσα από τη γλώσσα του σώματος, μπορούμε ως hair experts να βοηθήσουμε την κάθε γυναίκα και τον κάθε άντρα να αποδώσει ξεκάθαρα τις επιθυμίες τους, αφιερώνοντας 2 λεπτά πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε την οποιαδήποτε υπηρεσία και βλέποντας ποιες είναι οι ουσιαστικές τους ανάγκες. Όταν δημιουργούμε στυλ, οφείλουμε να κρύψουμε, το είπα και προηγουμένως, τα ευαίσθητα και να αναδείξουμε τα όμορφα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου.
Σκεφτείτε λοιπόν να έρθει ένας άνθρωπος στο χώρο σας ή να πάτε εσείς σε ένα κομμωτήριο, αν είστε fans μας, και να ζητήσετε κάτι το οποίο είδατε και σας άρεσε. Να το ζητήσετε, να μην έχετε καμία συμβουλή, να μην έχετε ένα καλό consulting ουσιαστικά από τον head expert ο οποίος θα σας αναλάβει και να σας πει ότι να του πείτε ότι θέλω μία κοντή αφέλεια, που το χρησιμοποιήσατε σαν παράδειγμα προηγουμένως, και να πείτε ναι, θέλω μία κοντή, σου κάνω μία κοντή αφέλεια. Χωρίς να εξετάσει καν το αν αυτό ταιριάζει στην καθημερινότητά σας. Χωρίς να εξετάσει καν το αν αυτό ταιριάζει με το στυλ σας. Πολλές φορές αρνούμε να κάνω πράγματα. Και αρνούμε γιατί οφείλουμε να μοιράζουμε τη γνώση. Αρνούμε να δημιουργήσω πράγματα τα οποία είναι λάθος. Όχι επειδή δεν θέλω να εξυπηρετήσω, σαφώς και θέλω να εξυπηρετήσω την κάθε γυναίκα. Αλλά δεν μπορώ να πάω και να κάνω εσφαλμένες, να δημιουργήσω εσφαλμένες επιλογές. Δεν μπορώ λοιπόν να πάω να υποστηρίξω τις εσφαλμένες επιλογές της κάθε γυναίκας, γιατί οι περισσότερες γυναίκες που έρχονται σε εμάς είναι απογοητευμένες. Είναι απογοητευμένες από μια κακή, σε εισαγωγικά, ή από σειρά κακών εμπειριών τις οποίες έχουν βιώσει. Και αυτό λοιπόν τις κάνει να είναι όλο και πιο κουμπωμένες. Στο επόμενο κομμωτήριο όλο και πιο κουμπωμένες. Στο επόμενο κομμωτήριο όλο και πιο κουμπωμένες. Σκοπός λοιπόν δεν είναι να φτάσει μια γυναίκα να επιβδίσει και να παίρνει ένα ψαλίδι για να αρχίσει να κόβει τα μαλλιά της μόνη της, κάτι το οποίο συχνά συναντώ. Σκοπός είναι λοιπόν ως hair experts να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας εμπιστεύονται, να μπορέσουμε να αφουγκραστούμε τις δικές τους ανάγκες σε σχέση με την καθημερινότητα και να καταλάβουν, όπως ακριβώς κάνει ένας μόδιστρος, αυτό το οποίο ανέφερα προηγουμένως, ότι ο σκοπός μας δεν είναι όταν έχουν παραπάνω κιλά στην περιφέρεια να πάμε να δουλέψουμε ένα πολύ εφαρμοστό φόρεμα, γιατί αυτό θα επιδείξει ουσιαστικά το πρόβλημα. Ωραία. Αλλά σκοπός μας είναι να κρύψουμε τα ευαίσθητα χαρακτηριστικά και να αναδείξουμε τα όμορφα. Αυτό λοιπόν που θέλω να μοιραστώ, γιατί βλέπω πάρα πολλά βίντεο στο YouTube και με πάρα πολλές κοπέλες οι οποίες δεν έχουν κάποια ουσιαστική θεματολογία να κάνουν και απλά χρησιμοποιούν ημίμετρες επιλογές και μπαίνουν στη διαδικασία και κόβουν τα μαλλιά τους για τα κλικς και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι όλοι μπορούν να κόψουν μαλλιά. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ανοίξει και να κλείσει το δάχτυλό του και να κόψει μαλλιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να βρείτε τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σας εμπνεύσουν, τους ανθρώπους στους οποίους μπορείτε να εμπιστευτείτε και τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να οραματιστούν μαζί σας και να συνεργαστούν μαζί σας για να δημιουργήσουν την ωραιότερη εικόνα που είχατε ποτέ. Ο τίτλος μου λοιπόν για αυτό το βίντεο είναι το πώς κουρεύω τα μαλλιά μου μόνη μου. Ο λόγος που επέλεξα να είναι αυτό είναι γιατί θέλω αυτό το βίντεο να το δουν όλο και περισσότερες γυναίκες, να μπορέσουν να αντιληφθούν ποια είναι η οπτική που έχει ένας hair expert και πόσο μπορεί να τις βοηθήσει να δημιουργήσουν την ωραιότερη εικόνα που είχαν ποτέ. Αν σας άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο, κοινοποιήστε το, κάντε subscribe στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε όλα μας τα νέα βίντεο. Να θυμίσω ότι κάθε Κυριακή κάνουμε το Sunday Hair Tips, μια live εκπομπή 10 η ώρα στο κανάλι μας Οικονομάκη στο YouTube, όπου φέρνουμε τεχνικούς από εταιρείες, μοιραζόμαστε τις νέες εξελίξεις και καινοτομίες στον κλάδο και δείχνουμε ζωντανά μαλλιά, κουρέματα, χτενίσματα για να μπορέσουμε να μοιραστούμε το πάθος μας που είναι η κομμωδική. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σας.